Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ όλους που έστω και μια τέτοια μέρα που είναι αργία και μέρα ξεκούρασης, είστε εδώ. Στην πραγματικότητα είχαμε σκοπό ακριβώς πριν το lockdown πέρυσι να οργανώσουμε μια ημερίδα για αυτό στην Αθήνα. Το lockdown μας τίνεται. Ανέβαλε, μας πήρε αρκετούς μήνες για να το οργανώσουμε, έστω και μέσα από ένα webinar. Δεν είμαστε τόσο πολλοί από ό,τι έχετε καταλάβει οπαδοί των webinar προς το παρόν. Ελπίζουμε μελλοντικά να έχουμε περισσότερη επαφή. Αντί λοιπόν να κάνουμε την ημερίδα όπως την είχαμε οργανώσει, εμείς και αρκετά παιδιά που παρακολουθούν τα σχολεία, αναγκαστήκαν να κλειστούν στο σπίτι και από εκεί να διεκπαιρεώσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να αποτέλεσε και ένα παράγοντα που τα παιδιά άρχισαν να παρουσιάζουν μοιοπία ή να αυξήθηκε η μοιοπία τους. Είναι λίγο δύσκολο, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι ώστε αυτό να το καταχωρήσουμε με μεγάλη ακρίβεια, να υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, όχι μόνο εμείς και παγκοσμίως, αλλά στην καθημερινή και κλινική πράξη αντιμετωπίζουμε κάποια τέτοια περιστατικά και προσπαθούμε βέβαια, επειδή είμαστε από το χώρο, να τα συσχετίσουμε με τις καθημερινές ανασχολήσεις. Σκοπός λοιπόν αυτού του πρώτου webinar και της παρουσίασης είναι να μιλήσουμε λίγο για τη μοιοπία. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο τίτλος τα λέει όλα, τόσο για το να μιλήσουμε για τα επίπεδα μοιοπίας που υπάρχουν σήμερα, την επίδραση που μπορεί να έχει η μοιοπία στην καθημερινή ζωή, αλλά και στο να φέρει άλλες παθήσεις μελλοντικά στον μύωπα και με τους τρόπους που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά σήμερα στην πραγματικότητα θα περιοριστώ μόνο στα πρώτα από αυτά. Δεν θα μιλήσω καθόλου για τον έλεγχο της μοιοπίας. Δεν υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος και δεν χρειάζεται να βομβαρδιστούμε με πάρα πολλές πληροφορίες. Οπότε θα μας δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, ελπίζω σύντομα, να μιλήσουμε και για τον έλεγχο της μοιοπίας. Έχουμε σκοπό στο τέλος να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να κάνουμε συζήτηση. Μπορείτε όλοι σας να στείλετε ένα μήνυμα στην Ελένη την Μπουλερέ, που είναι co-host σε αυτό το webinar σήμερα, και στο τέλος κάποιες ερωτήσεις, όχι πολλές, γιατί δεν μπορούμε να τραβήξουμε και πολύ, θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε, καταλαβαίνοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να απαντήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις, είτε προσωπικά, είτε μέσα από το Facebook όπου οργανώθηκε αυτό το webinar. Λοιπόν, λίγο τα τέσσερα σημεία τα οποία θα εστιάσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε λίγο για τα δημογραφικά της μοιοπίας, πολύ λίγο, δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Μετά για το μηχανισμό εμμετροποίησης, πώς αυτό συμβαίνει και πώς μπορεί να αποτύχει και να οδηγήσει σε διαφθαστικά σφάλματα. Θα προσπαθήσουμε, όχι να απαντήσουμε, αλλά τουλάχιστον να θίξουμε αυτή την ερώτηση αν η μοιοπία αποτελεί ένα απλό διαφθαστικό σφάλμα όπως όλα τα χρόνια λέγαμε, ή αποτελεί μια πάθηση σήμερα. Και τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της παρουσίασης θα αφιερωθεί στους λόγους, στους αιτιογενείς παράγοντες που το μάτι μας μεγαλώνει και γίνεται μοιοπικό. Αυτό το γράφημα κάτω δεξιά μπορεί στην πραγματικότητα να μην αφορά το δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο, αλλά βλέπετε να δείχνει δεδομένα από 4 χώρες της Απανατολής, το Χονγκ, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη και την Νότια Κορέα, αλλά δείχνει ότι και σε αυτές τις χώρες, πριν από περίπου από το 1970 και πριν, δεν υπήρχε σημαντικό, κάποιος θα έλεγε, πρόβλημα με την μοιοπία. Δηλαδή, λιγότερο από 30% του πληθυσμού ήταν μοιόπες. Και κάτι συνέβη και τότε, θα το συζητήσουμε αυτό στα επόμενα slide,
και βλέπετε ότι υπήρξε μια ραγδαία αύξηση γραμμική. Βλέπετε ακόμα μέχρι το 2010 που μαζεύονταν δεδομένα σε αυτές τις χώρες και παρουσιάστηκε από ένα πολύ καλό review από τον Ιαν Μόργαν, φτάνοντας πια σε ποσοστά του 80 και 90% του πληθυσμού και όχι μόνο να μιλάμε για μοιοπία, αλλά και για υψηλή μοιοπία, η οποία σήμερα τη θεωρούμε μια μοιοπία πάνω από 5 βαθμούς, να αποτελεί το 10 με το 20% του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες. Το γιατί είναι σημαντικό αυτό το γράφημα είναι ότι στην δυτικοευρωπαϊκό κόσμο και ακόμα και στην Ελλάδα όλα αυτά ξεκινήσανε με μια καθυστέρηση 25-30 χρόνων. Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει σε αυτές τις χώρες και σήμερα υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις που δείχνουν ότι εκτός από το γεγονός ότι τα παιδιά με μοιοπία είναι πια διπλάσια σε ποσοστό από ό,τι παλιότερα, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 50% ανθρώπων που βρισκόνται σε πανεπιστήμια, δηλαδή ανθρώπων που έχουν αφιερώσει και πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, να έχουν μοιοπία. Οπότε αυτό δεν ανησύχησε μόνο μας, ανησύχησε αρκετούς ερευνητές και φορείς που ασχολούνται με την όραση, με αποτέλεσμα να ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με το Ινστιτούτο του Brian Holden, που πια δεν είναι σε ζωή, στην Αυστραλία, να κάνει κάποια μετανάλυση σε στατιστικά που υπήρχαν μέχρι εκείνα τα χρόνια και να κάνει μια πρόβλεψη για το ποσοστό των ανθρώπων που θα έχουν μοιοπία το 2005. Και βέβαια βλέπετε ότι δεν κινδυνολογούν αυτά τα γραφήματα, δείχνουν το τι θα συμβεί αν δεν αλλάξουμε κάτι από αυτό που συμβαίνει σήμερα στη μοιοπία. Και μπορεί σήμερα ένα ποσοστό περίπου 33% να έχει μοιοπία, αλλά η πρόβλεψη για το 2005 είναι περίπου το 50% του πληθυσμού να έχει μοιοπία. Και όχι μόνο αυτό, ένας σημαντικός αριθμός και ανθρώπων, δηλαδή το 10% που μιλάμε ότι θα είναι το 2050, το 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, προβλέπεται να είναι, θα έχουν υψηλή μοιοπία πάνω από 5 βαθμούς. Τι είναι η μετροποίηση? Και είναι μια ωραία λέξη γιατί είναι σύνθετη από τρεις ελληνικές εν μετροποίησες, θα λέγε κάποιος. Ωραία, αλλά είναι, το μάτι έχει δημιουργηθεί με μέτρο. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι η μετροποίηση είναι ένας μηχανισμός πάρα πολύ ενεργός και μπορεί να παίζουν σημασία κληρονομικοί παράγοντες, κληρονομικότητα, αν οι γονείς είναι μύωπες, αλλά σίγουρα περισσότερη σημασία βλέπουμε σήμερα ότι έχει να κάνει το περιβάλλον το οποίο το παιδί μεγαλώνει. Και όπως θα δείτε αριστερά, αυτό είναι ένα μάτι ενός βρέφους, αρκετά μικρό, είναι σε πραγματικές διαστάσεις. Αν κάποιος πίστευε ότι το μάτι αυτό απλά μεγαλώνει και όλες οι δομές του μεγαλώνουν το ίδιο, θα μας έδινε το μάτι που είναι εδώ δεξιά. Παρ' όλα αυτά, ένας ενήλικας έχει αυτό το μάτι. Μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό που θα θεωρούσαμε ότι θα ήταν σε μέγεθος, αλλά όχι όλες οι δομές, δεν έχουν όλες οι δομές αλλάξει το ίδιο, αλλά υπάρχει μια εξισορρόπηση στο πώς αναπτύσσεται κάθε δομή και ειδικά οι διαθλαστικές δομές του οφθαλμού, όπως ο κερατοειδής, ο φακός και το αξινικό μήκος. Και αυτό που θα δούμε και αργότερα, ότι υπάρχει μια εξισορρόπηση. Το από τι εξαρτάται βέβαια η διάθλαση του ματιού, όλοι θα λέγαμε ότι ξέρουμε ότι έχει να κάνει με τον κερατοειδή, ωραία, με την ισχύ του κερατοειδή που εξαρτάται από την ακτίνα χαμηλότητά σου και έχει μάλιστα δύο επιφάνειες, με τον κρυσταλλοειδή φακό που κι αυτός καταλαβαίνουμε ότι έχει δύο επιφάνειες και αυτές έχουν σημασία στο συνολική του ισχύ και από το αξονικό του μήκος. Βέβαια υπάρχει και το πρόσιος θάλαμος που κι αυτός έχει σημασία το πού ακριβώς ο μεγάλος είναι σε μέγεθος γιατί έχει μεγάλη σημασία το πού βρίσκεται ακριβώς ο κρυσταλλοειδής φακός. Και όπως είπα πριν, και το αξονικό μήκος. Το ενδιαφέρον σε αυτά εδώ πέρα τα γραφήματα, τα οποία δείχνουν την κατανομή όλων αυτών των δομών που είπα τώρα, των οφθαλμικών δομών, τον πληθυσμό, είναι ότι, όπως βλέπετε, υπάρχει μια γκοσιανή κατανομή, όπως λέμε, κανονική κατανομή. Δηλαδή, υπάρχει αρκετή διακύμανση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά στο τέλος αυτό το διάγραμμα είναι 50 ετών. Εντάξει, οπότε, ο μεγαλύτερος ποσό του πληθυσμού εκείνα τα χρόνια ήταν μέτροπες. Στο τέλος, λέω, παρά που υπάρχει αυτή η διακύμανση σε όλες αυτές τις δομές, η διάθλαση ήταν εμετροπική.
Οπότε όλα, παρόλο που μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερο μάτι από κάποιον άλλον ή κάποιο πιο ισχυρό κερατοειδή από κάποιον άλλον, το αποτέλεσμα στο τέλος θα είναι να καταλήγει στην εμετροπία. Και αυτό καταλαβαίνουμε για να γίνει χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός εμετροποίησης. Οπότε στην εμετροπία, όπως είπαμε και πριν, εν μέτρο όψ, αυτό που περιμένουμε να συμβαίνει είναι να υπάρχει τέλεια εξισορρόπηση μεταξύ των δομών του οφθαλμού. Και αυτό θα είναι ίσως και ο καλύτερος ορισμός της εμετροπίας. Και αυτό που παρατηρούμε στα παρακάτω γραφήματα να συμβαίνει είναι ότι υπάρχει κυρίως μία αντιστάθμιση μεταξύ του αξονικού μήκους του οφθαλμού και του κερατοειδή. Και πάμε λίγο να τα δούμε. Αυτό προτάθηκε από το 1950, χωρίς να υπάρχουν τόσο καλά δείγματα για την ισχύ του κερατοειδή, από το Σόρσμπι, ο οποίος έκανε μια έρευνα στον Αγγλικό στρατό και είδε ότι οι μέτροπες, αυτοί δηλαδή που δεν είχαν διαφραστικό σφάλμα, είχαν μια σημαντική διακύμανση στο αξονικό τους μήκος μεταξύ 21 και 26 χιλιοστά. Και αυτό μιλάμε πριν από 50 χρόνια και παραπάνω, 70 χρόνια. Το κάτω διάγραμμα αριστερά τώρα δείχνει κάποια δεδομένα τα οποία μαζέψαμε στην πραγματικότητα από εμετροπικά μάτια, 392 εμετροπικά μάτια, σε μία μελέτη κάτω από την καθοδήγηση του Τζος Ροζέμα στο Βέλγιο, σε ένα project που λεγόταν Cultural Project, όπου βλέπετε ότι τα στοιχεία δεν διαφέρουν πάρα πολύ από εκείνα του Σόρμπι. Δηλαδή, 70 χρόνια μετά οι μέτροπες είναι οι ίδιοι. Βλέπετε ότι η διακύμανση του αξονικού μήκους στον πληθυσμό των εμετρόπων ήταν πάλι 5 χιλιοστά. Και όλοι αυτά είναι μέτροπες. Πώς ήταν οι μέτροπες? Στα μικρά μάτια που βλέπετε εδώ πέρα, οι ασθενείς, οι οφθαλμοί, ας το πούμε έτσι, είχαν πιο ισχυρό κερατοειδή, και στα μάτια τα οποία ήταν μεγαλύτερα, ο κερατοειδής ήταν λιγότερο ισχυρός. Οπότε με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι, το μέγεθος του ματιού προσαρμοζόταν στον κερατοειδή που είχε αναπτυχθεί στα πρώτα χρόνια της ηλικίας, γιατί τα πρώτα χρόνια του παιδιού, γιατί ξέρουμε ότι η ισχύ του κερατοειδή δεν αλλάζει εκτός αν υπάρχει κάποιο σφάλμα μετά την ηλικία των 3 με 5 χρονών. Ενώ αντιθέτως το μέγεθος του ματιού συνεχώς μεγαλώνει. Αν πάμε τώρα και δείτε το δεξιό διάγραμμα, αποτελούν εδώ πέρα, είναι δεδομένα από μια άλλη μελέτη, όπου μετρήσαμε τώρα παιδιά εδώ στην Κρήτη, σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου. Οπότε τα περισσότερα καταλαβαίνετε ήταν αγόρια, οπότε παρουσιάζουμε μόνο τα αγόρια. Ήταν και αυτά οι μέτροπες, ηλικίες 9 με 14 χρονών. Και τι βλέπουμε? Ότι δεν διαφέρει πάλι καθόλου αυτή η αντιστάθμιση που παρατηρείται με τους ενήλικες. Δηλαδή, αν δείτε σχεδόν τα διαγράμματα και οι άξονες είναι περίπου οι ίδιοι, προσπάθησα να τους έχω, ότι η διακύμανση του αξονικού μήκους στους εμέτροπες ήταν 21,7 με 25,7. Δεν είναι τόσο μεγάλη έκπληξη αυτό, γιατί όπως είπαμε, αυτή η αντιστάθμιση πιστεύουμε ότι γίνεται σε μικρές ηλικίες. Όχι όταν μεγαλώνει το μάτι. Όταν έχει σταθεροποιηθεί ο κερατοειδής και με κάποιο τρόπο το αξονικό μήκος αντισταθμίζει την ισχύ του. Αυτά λοιπόν για τους εμέτροπες, που μπορεί να έχουν και μεγάλο μάτι και μικρό μάτι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ένα μάτι μεγαλώνει περισσότερο από όσο θέλαμε ή ένα μάτι μένει μικρότερο και δεν μεγαλώνει όσο θα θέλαμε. Οπότε στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για μυωπία, ένα μάτι μεγαλύτερο του κανονικού, όπου όπως όλοι έχουμε μάθει εστιάζεται μπροστά, η ακτίνηση του φωτός εστιάζεται μπροστά από τον αστροειδή. Συγγνώμη, και στην υπερμετροπία ακριβώς ανάποδα, ένα μάτι μικρότερο του κανονικού. Και αυτό είναι ένα σωστό διάγραμμα για τα διαδραστικά σφάλματα, γιατί σε διάφορα βιβλία, σε διάφορες δημοσιεύσεις, σε φυλάδια, θα δείτε να δείχνουν το μάτι με ίδιο μέγεθος και απλά να είναι πιο ισχυρός η εστίαση ή πιο λιγότερο ισχυρή η εστίαση στην υπερμετροπία. Σήμερα, διαδραστική μυωπία μπορεί να υπάρξει μόνο στις περιπτώσεις κερατόκονου ή άλλων παραμορφώσεων στον κερατοειδή ή σε περιπτώσεις που ο κρυσταλλοειδής φακός έχει γεράσει, έχει αποκτήσει καταράκτη ή έχει με κάποιο τρόπο πάθει κάτι άλλο. Πολύ σπάνια, δηλαδή έχει αλλάξει λόγω μεταβολικών λόγω αλλαγής στο μεταβολισμό, να έχει αλλάξει ο δείκτης διάδρασής του, για παράδειγμα. Κάτι που είναι αρκετά σπάνιο και το βλέπουμε σε λίγες κλινικές περιπτώσεις. Το ενδιαφέρον είναι, εδώ είναι αρκετά δεδομένα βέβαια, γιατί πέρα από τους εμέτροπες, συμπεριλάβαμε και μάτια τα οποία είχαν λίγη μυωπία, τα πράσινα, περισσότερη μυωπία, τα μπλε, και υπερμετροπία, τα κόκκινα. Οι εμέτροπες εδώ πέρα είναι με τα πορτοκαλί.
Το ενδιαφέρον δείχνει ότι, ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις, που το μάτι τελικά ήταν λιγότερο, μεγάλος λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε στην υπερμετροπία ή περισσότερο από ό,τι στην υπερμετροπία, δεν υπάρχει αντιστάθμιση μεταξύ του αξονικού μήκους και τη διακλαστική ισχύ του κερατοειδή, που δείχνει ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πριν, πριν εμφανιστεί, για παράδειγμα, η μοιοπία ή η υπερμετροπία στο παιδί. Αλλά και βλέπετε, μάλιστα, είναι αρκετά ενδιαφέρον το πόσο παρόμοιες είναι αυτές οι σκαμπύλες. Πάμε λοιπόν. Είναι η μοιοπία ένα διαλλακτικό σφάλμα ή μια πάθηση? Πάμε να δούμε τι ακριβώς. Το δείξαμε λίγο γρήγορα πριν, αλλά εδώ πέρα έχουμε λίγο καλύτερα δεδομένα. Τώρα βέβαια η κλίση έχει άλλη φορά. Ο λόγος είναι ότι στον άξονα εδώ πέρα τον C έχουμε ταξονικό μήκος, άρα μιλάμε για μεγάλο μάτι προς τα πάνω, μικρότερο μάτι προς τα κάτω, και στον άξονα τον Χ έχουμε την ακτίνα καμπυλότητας, οπότε μιλάμε εδώ για ισχυρούς κερατοειδείς, μικρότερα ακτίνα καμπυλότητας, και εδώ για λιγότερους ισχυρούς κερατοειδείς. Και βλέπετε, και κάνει μια σύγκριση σε αυτή τη μελέτη, είναι πρόσφατη και αυτή, το 2018, μεταξύ μοιόπων με χαμηλή μοιοπία και μοιόπων με υψηλότερη μοιοπία. Και θα δείτε ότι υπάρχει αντιστάθμιση πάλι, η κλίση είναι ίδια σχεδόν στις δύο αυτές περιπτώσεις, και το μόνο που διαφέρει μεταξύ αυτών των δύο είναι το μέγεθος του ματιού. Σε αυτή την περίπτωση δεν είδα πόσο διαφορά, δεν έγραψα πόσο διαφορά είχαν στο διαφθαστικό σφάλμα κατά μέσο όρο αυτά τα μάτια, αλλά βλέπω ότι υπήρχε μια διαφορά περίπου 2 χιλιοστών στο αξονικό μήκος, το οποίο σε μικρές ηλικίες είναι αντιστοιχεί σε περίπου 4,5 με 5 διοπτρίες. Αλλά δείχνει ότι σε περιπτώσεις λοιπόν που μπορεί να έχουμε χαμηλή μοιοπία, αυτό που συνήθως οφείλεται σε ένα, όπως είπα, σε μία μη εξισορρόπηση μεταξύ του αξονικού μήκους και της διαφθαστικής ισχύως του ματιού, ενώ σε μοιοπίες που είναι και σίγουρα και στο αξονικό μήκος, αλλά δεν είναι τόσο προφανές αυτό, σε μοιοπίες όμως που είναι μεγαλύτερες από 3 βαθμούς, τότε είναι προφανές ότι αυτό που έχει αλλάξει κυρίως είναι το αξονικό μήκος του οφθάλμου. Αυτή η μελέτη, αρκετά χρόνια πριν από τον Άτσο το 2006, που χρησιμοποίησε εικόνες από μαγνητικές τομογραφίες για να μας περιγράψει τις ανατομίες του ματιού, είναι αρκετά χαρακτηριστική. Πάνω δείχνει ένα μάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από το κάτω μάτι, είναι 26 χιλιοστά, το κάτω είναι 21,9. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτά τα δύο μάτια θα μπορούσαν να είναι μετροπικά και τα δύο. Τι είπαμε πριν, αυτό είναι περίπου το εύρος των εμετροπικών οφθαλμών που υπάρχουν στον πληθυσμό, αλλά πες σε αυτήν την περίπτωση είναι ένα μάτι μοιοπικό και ένα μάτι λιγότερο μοιοπικό ή μάλλον υπερμετροπικό ή εμετροπικό. Βλέπετε ότι η διαφορά μεταξύ τους έχει να κάνει στο ότι υπάρχει ένα stretching, έχει μεγαλώσει τόσο το αξονικό μήκος του οφθαλμού, αλλά επίσης και ο όγκος του οφθαλμού, δηλαδή έχει μεγαλώσει και στην κάθε διάσταση. Οπότε ο Έτσον, έχοντας βάλει αρκετά μάτια εδώ πέρα, μοντελοποίησε το τι συμβαίνει σε ένα μάτι με 10 διοπτρίες μοιοπία, και βλέπετε ότι ο κερατοειδής δεν άλλαζε καθόλου μεταξύ των δύο οφθαλμών, άρα δεν υπήρχε καμιά διαφορά σε ένα μοίωπα με 10 διοπτρίες και σε ένα μάτι εμετροπικό, και η μόνη διαφορά είχε να κάνει με το κατά μέσο όρο, λέμε τώρα, εντάξει, γιατί διακείμενο είπαμε ότι υπάρχει αρκετή, αλλά η μόνη διαφορά είχε να κάνει με το αξονικό μήκος. Και αυτό το διάγραμμα δείχνει πάλι τη συσχέτιση του διαφθαστικού σφάλματος με το αξονικό μήκος, που βέβαια είναι ισχυρή. Και τι μας δείχνει? Ότι πιο πολύ πάνω σε αυτή την κλίση είναι τα μάτια τα οποία είναι μεγάλα, τα μάτια που είναι μικρότερα βλέπω ότι δείχνουν μεγαλύτερη διακύμανση. Αυτό που είπα πριν, ότι κάτω από 3 διοπτρίες μπορεί και άλλοι παράγοντες να συμμετέχουν, δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με την εξισορρόπηση μεταξύ του αξονικού μήκους και του κερατοειδή, και όχι τόσο ίσως με το αξονικό μήκος. Αυτό που πρέπει επίσης εδώ πέρα λίγο να σημειώσουμε είναι ότι αν δείτε τον απληστροειδή πίσω, δεν είναι σφαίρα, και επίσης είναι το αντίθετο από αυτό που είναι ο κερατοειδής. Από ό,τι ξέρετε εσείς περισσότεροι, ο κερατοειδής είναι πιο επίπεδο στην περιφέρεια από ό,τι στο κέντρο. Αντιθέτως, ο απληστροειδής στα μάτια τα οποία είναι μετροπικά, αλλά ακόμη περισσότερο στα μετροπικά μάτια, είναι περισσότερο καμπυλωτό στην περιφέρεια από ό,τι στο κέντρο. Στην πραγματικότητα, στην περιφέρεια λοιπόν, ένα μοιοπικό μάτι, από εδώ, από αυτά και όλα τα δωμάτια θα μπορούσαμε να δούμε, έχει λιγότερη μοιοπία, θα λέγαμε, από ό,τι έχει στο αξονικό του μήκος, στην οχρά του. Βέβαια, η υψηλή μοιοπία μπορεί να γίνει πολύ υψηλή. Εδώ δείχνω ορισμένα πάλι άλλες μαγνητικές τομογραφίες. Εδώ είναι τώρα ένα μάτι που έχει ξεπεράσει τα 32 χιλιοστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Η επιμήκυνση και αυτό το stretching έχει προκαλέσει μέχρι και το οπτικό νεύρο να έχει ένα distortion, να έχει μια παραμόρφωση, στην πραγματικότητα να κάνει μια κύλανση. Αυτό είναι τα δύο διαφορετικά μάτια να βλέπετε, το οποίο κάποιος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και σαν μηχανική οπτική νευροπάθεια, λόγω της επιμήκυνσης του οφθαλμού, και για την νευροπάθεια, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που προκαλεί εδώ κάτω είναι μετρήσιμη προκλητά δυναμικά και μας δείχνουν πόσο γρήγορα πάει η πληροφορία στο φλοιό. Και βλέπετε ότι αυτό το μάτι είχε τουλάχιστον 50 μιλισεκόν πιο αργή μετάδοση πληροφορίας λόγω αυτής της κύλανσης λογικά που υπάρχει στο οπτικό νεύρο. Άρα ένα μεγάλο μάτι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, βλέπετε, ακόμα και στην μετάδοση της πληροφορίας στο φλοιό ή άλλα προβλήματα σαν αυτό. Αυτό είναι ένα μικρότερο μάτι. Βλέπετε μια ασθενή από μια δημοσίευση που μόλις τώρα βγήκε, με ένα μάτι 29 περίπου χιλιοστά, αυτό που παρουσιάζει είναι μυοπικό στραβισμό. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει υποπλασία και υπερπλασία των μυών που κινούν τα μάτια σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω πάλι διόγκωσης του οφθαλμού, που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ευθυγράμμισή τους, ας το πω έτσι πολύ απλοϊκά. Λοιπόν, είδαμε αυτά προηγούμενα, είδαμε τι μπορεί να προκαλέσει ένα μεγάλο μάτι. Πότε θεωρούμε ότι η μυοπία είναι φυσιολογική και πότε παθολογική? Παλιότερα, όπως είπαμε και σε αρκετές μελέτες, αυτό που κάναμε να λέγαμε ότι ένα μάτι το οποίο έχει μυοπία πάνω από 5 διοπτρίες είναι παθολογικό. Αν έχει κάτω από 5 διοπτρίες είναι φυσιολογικό. Βέβαια, το να σκεφτόμαστε ότι πραγματικά όλοι κάτω από 5 είναι μια χαρά και όλοι πάνω από 5 έχουν προβλήματα, δεν στέκει η αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν κάτω από 5 βαθμούς διοπτρίες θα περιμέναμε να είναι μια χαρά φυσιολογική μυοπία τους και απλά φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακούς επαφής ή κάνοντας διαφραστική χειρουργική να είναι μια χαρά και να μην έχουν κανένα πρόβλημα μελλοντικά. Ενώ όλοι που έχουν πάνω από 5 διοπτρίες, αυτοί που έχουν πάνω από 5 διοπτρίες, έχουν αρκετά μεγαλύτερο ρίσκο να εξελίξουν άλλες οφθαλμικές παθήσεις. Στην πραγματικότητα, οι μελέτες που έχουν να κάνουν με τη συσχέτιση της μυοπίας με άλλες παθήσεις του οφθαλμού δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί θα περιμέναμε, όπως είπα, οι μύωπες με μικρή μυοπία να μην έχουν ρίσκο σε σχέση με τους άλλους μύωπες. Και όμως έχουν. Και έχουν δείξει αρκετές μελέτες. Τώρα, μερικές συνοψίζονται σε αυτόν τον πίνακα εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι η μυοπία σήμερα σχετίζεται με μυοπική οχροπάθεια, τον απληστροειδή. Και μάλιστα, ενώ κάτω από τις 5 διοπτρίες που λέμε, θεωρούμε ότι η μυοπία αυτή είναι φυσιολογική, 43% των περιπτώσεων που έχουν μυοπική οχροπάθεια έχουν κάτω από 5 διοπτρίες. Βέβαια, το ποσό αυτό είναι αρκετά υψηλό, γιατί πολλοί περισσότεροι είναι μυοπές που έχουν κάτω από 5 διοπτρίες. Οπότε, τα περιστατικά που μπορεί να απασχολήσουν μελλοντικά ένα νοσοκομείο, μια κλινική, είναι πολύ περισσότερα για αυτούς τους μύωπες. Επίσης, στη μυοπία ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές στον αυστροειδή, είτε να υπάρχουν σχισμές, είτε να υπάρχουν αποκολλήσεις. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με το γλάφκωμα και με τον καταράκτη. Και ο πίνακας εδώ πέρα, αυτό που δείχνει το ενδιαφέρον, είναι ότι η συσχέτιση δεν ξεκινάει από τα 5 και πάνω και δεν υπάρχει από τα 5 και κάτω, αλλά ξεκινάει και από χαμηλές μυοπίες. Δηλαδή, ένας που έχει 2 βαθμούς μυοπία, βέβαια, καταλαβαίνω ότι η καλύτερη κατηγοροποίηση θα έχει να κάνει με το αξονικό μήκος του ματιού, που δυστυχώς δεν έχουμε πληροφορίες. Είναι κάτι που θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαμε για αυτούς τους μύωπες. Οπότε, περιοριζόμαστε στο διαδραστικό του φάρμακο, θεωρώντας ότι αυτός ο 2 διοπτρίες μυώπας έχει μικρότερο μάτι από τις 4 διοπτρίες. Αλλά τέλος πάντων, βλέπετε ότι οι 2 διοπτρίες έχουν 2,2 περισσότερο ρίσκο φορές από έναν εμέτροπα να έχουν μυοπική οχροπάθεια, 3 φορές περισσότερο να έχουν αποκόλληση, 1,6 να έχει καταράκτη, 1,7 να έχει γλάφκωμα. Και τα ποσοστά αυτά του ρίσκου αυξάνονται, τα odd ratios όπως τα λέμε, με το διαδραστικό σφάλμα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι λιγότερη μυοπία, ότι 5 διοπτρίες είναι το cut-off για την παθολογική μυοπία. Όσο μεγαλύτερη μυοπία έχεις, τόσο πιο μεγαλύτερες πιθανότητες έχεις και ρίσκο να πάθεις κάποιες παραμορφώσεις. Οπότε πάμε ξανά στην ερώτημα. Είναι η μυοπία μια πάθηση? Αυτή την ιδέα, όπως ακριβώς και ακριβώς προσπάθησα να βρω και στο ελληνικό λεξικό, αλλά αποφάσισα να μην το βάλω από κάτω γι' αυτό. Την πήρα από τον Ιαν Φλίκτροφ σε μια παρουσίαση που έκανε πριν από 2,5 χρόνο στη Ρώμη, στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Οπτομετρίας, όπου μας παρουσίασε τον ορισμό της πάθησης.
και μας λέει ότι είναι ένα disorder, εντάξει, σημαίνει μια ανομαλία, η πάθηση, η νόσος, ωραία, ίσως καλύτερη λέξη, της ανατομίας ή της λειτουργίας, της λειτουργικότητας στον άνθρωπο, βέβαια μπορεί να είναι και σε ζώο, μπορεί να είναι και σε φυτό, ωραία, τα οποία προκαλούν χαρακτηριστικά συμπτώματα. Θα ξέρουμε ότι η μοιοπία, για παράδειγμα, μας προκαλεί να μην βλέπουμε μακριά και χρειάζεται να βάλουμε γυαλιά ή φακοσπαφής. Και επηρεάζει μια συγκεκριμένο ατομικό στο σώμα του ανθρώπου, εντάξει, το μάτι, ωραία, και το οξυνικό του μήκος, και δεν έχει να κάνει με φυσικό τραυματισμό, εντάξει, φυσιολογικό τραυματισμό, κάτι που το γνωρίζουμε. Και βέβαια στην περίπτωση μοιοπίας ξέρουμε ότι συσχετίζεται και με άλλες οφθαλμικές παθήσεις. Οπότε δεν ξέρω γιατί δεν θεωρούμε τη μοιοπία πάθηση, ενώ θεωρούμε για παράδειγμα την obesity. Η obesity είναι η παχυσαρκία. Αν δείτε εδώ δεξιά στο διάγραμμα, όχι σε αυτό το διάγραμμα, σε αυτό το πέρα, δείχνει στην πραγματικότητα τον παγκόσμιο πολλασμό της μοιοπίας αριστερά και της παχυσαρκίας δεξιά. Και βλέπετε ότι είναι αρκετά μεγαλύτερα τα ποσοστά σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου για τη μοιοπία από ό,τι για την παχυσαρκία. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος δει πόσα είναι τα hits στις ιστοσελίδες σχετικά με τη μοιοπία και την παχυσαρκία, βλέπω ότι κυριαρχεί κατά περίπου 4 φορές περισσότερο η παχυσαρκία. Δηλαδή ο κόσμος ψάχνει πολύ περισσότερα πράγματα σχετικά με την παχυσαρκία σε σχέση με τη μοιοπία παγκοσμίως, ενώ η παχυσαρκία είναι και αναστρέψιμη. Δηλαδή ξέρουμε σήμερα, μπορεί κάποιος με σοβαρούς διαιτολογικούς παράγοντες ή φαρμακευτικούς ή με τη γυμναστική να επιστρέψει. Ενώ με τη μοιοπία δεν υπάρχουν σήμερα τρόποι να μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος του οφθαλμού. Τι έχει αλλάξει λοιπόν με τα χρόνια? Γιατί μπορεί σήμερα, κάποτε η μοιοπία να θεωρούσε ότι είναι διαδραστικό σφάλμα και σήμερα να μην είναι? Εδώ αριστερά είναι η κατανομή του διαδραστικού σφάλματος, πάλι από αυτή τη μελέτη στην Αγγλία, στον πληθυσμό, στο στρατό, αλλά και μια άλλη μελέτη στη Σουηδία, πάλι εκεί λίγο μεταπολεμικά, το 1946, που δείχνει την κατανομή του διαδραστικού σφάλματος στον πληθυσμό. Εδώ λοιπόν είναι εδώ τα μάτια που είναι μετροπία. Εδώ οι μύωπες, εδώ οι υπερμέτροπες. Στην πραγματικότητα, το μέσο μάτι τότε ήταν υπερμετροπικό. Κάτι που θα θέλαμε και σήμερα, βέβαια. Βλέπετε περίπου ένα βαθμό υπερμετροπία ο μέσος οφθαλμός. Αυτά τα δεδομένα που είχαμε το 2013 από αυτή τη μελέτη, το Gustron Project. Όπου βέβαια ο πληθυσμός δεν είναι ακριβώς ο ίδιος. Βλέπετε εδώ ήταν πιο νέοι, εδώ ήταν πιο μεγάλη ηλικία. Από το οποίο σημαίνει ότι θα ήταν ακόμα χειρότερα αν είχαμε βάλει πιο νέους, γιατί οι μεγάλοι σε ηλικία σήμερα δεν έχουν τόσο πολύ μοιοπία. Έχουν περισσότερη υπερμετροπία πάλι, όπως γιατί μεγαλώσανε σε άλλες εποχές. Και βλέπετε πια ότι όχι μόνο έχει μετατοπιστεί κατά κάποιο τρόπο η κορυφή του διαδραστικού σφάλματος του μέσου, περίπου στη 1-2-3 μοιοπία πια, αλλά έχει αλλάξει η κατανομή, δεν είναι πια κανονική, που σημαίνει ότι κάποιος πληθυσμός παραμένει να είναι υπερμέτροπας και μέτροπας, αλλά ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού έχει γίνει μοίωπας και μάλιστα κάποιοι έχουν υψηλότερη μοιοπία από αυτή που θα αναμέναμε, με βιάσει μια κανονική κατανομή. Και αυτό βέβαια, όπως είπα, αφορά τον πληθυσμό όλων των ηλικιών. Αν κάποιος πάει και κάνει μια ανάλυση, βέβαια αυτά είναι αρκετά πίσω στην Ιαπωνία το 1984, αλλά ήταν καλά δεδομένα που μπορούσαμε να αναλύσουμε, και δει τι έχει συμβεί στα σχολεία του δημοτικού και του γυμνασίου, δηλαδή το πώς έχει αλλάξει η κατανομή του διαδραστικού σφάλματος σε παιδιά 6 ετών, στην Ιαπωνία είπα, μέχρι 17 ετών, βλέπετε ότι ενώ υπάρχει κανονική κατανομή στο 6 ετών, στο 9 ετών αρχίζουν κάποια παιδιά να είναι μοιόπες, στο 12 περισσότερα από αυτά, βέβαια δεν είναι τα ίδια παιδιά, είναι cross-sectional study, οπότε μιλάμε για διαφορετικά παιδιά, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό το αυτό που αλλάζει, που βλέπουμε είναι ότι περισσότεροι γίνονται μοιόπες και μάλιστα κάποιοι γίνονται υψηλοί μοιόπες. Οπότε δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αλλάζει το ποσοστό των μοιόπων. Λέμε, αυξήθηκαν τώρα. Δεν έχουμε 30, έχουμε 35%. Αλλά ένα ποσοστό από αυτούς γίνονται και υψηλοί μοιόπες. Και αυτό σας φαίνεται καλύτερα σε αυτό το διάγραμμα, όπου πάλι μετράνε την κορυφή, δηλαδή το μέσο όρο, δεν είναι ακριβώς ο μέσο όρος αυτής της κατανομής του διαφραστικού σφάλματος, στα ίδια σχολεία, στην Ταϊβάν, μεταξύ του 1983 και του 2000, βλέπετε για 17 χρόνια. Και δείξαν ότι
το ποσοστό της μοιοπίας αυξήθηκε από το 70% σε 80%. 10% περισσότερα παιδιά είχαν μοιοπία. Θα λέει κάποιος, όχι τίποτε συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό είναι ότι είχαν 70% το 83%. Ωραία. Αλλά αυτά τα χρόνια, αν παρατηρήσει για κάθε τάξη, δηλαδή εδώ είναι η διάθλαση και εδώ είναι η τάξη μέχρι 18 χρονών, έχει αυξηθεί ο μέσος όρος του διδακτικού φάρματος περίπου μία και παραπάνω 2-3. Οπότε είναι ότι έχει αυξηθεί μόνο το ποσοστό των μοιόπων, αλλά και το διδακτικό σφάλμα. Και βλέπετε ότι το μέσο διδακτικό σφάλμα το 2000 στην Ταϊβάν, στα παιδιά 18 χρονών, ήταν 3,5 βαθμούς μοιοπία. Και κάπως έτσι εξελισσόμαστε και εδώ πέρα, στον δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο. Απλά δεν έχουμε τόσα πολλά δεδομένα να καταγράψουμε. Γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τους φορείς. Θα υπάρξει όταν θα είναι λίγο αργά. Ποιο είναι το ρίσκο λοιπόν να αναπτύξουμε μοιοπία ή υψηλή μοιοπία? Αυτά είναι τώρα δύο διαγράμματα από πρόσφατες μελέτες. Και γι' αυτό τα έβαλα εδώ πέρα. Και τι μας λένε? Ότι ανάλογα με το πόση υπερμετροπία έχει ένα παιδί σε μικρή ηλικία, μπορούμε να καταλάβουμε αν θα αναπτύξει μοιοπία. Βλέπετε, τα παιδιά των 6 χρονών, αν έχουν στα 6 τους κυκλοπληγική διάσταση, εντάξει, 0,75 υπερμετροπία και λιγότερο, μάλλον θα κάνουν μοιοπία. Στα 7 με 8, μισό διοπτρία και λιγότερο. Στα 9 με 10, 0,25 και λιγότερο. Στα 11 υπερμετροπία είναι ρίσκο για μοιοπία. Θα θέλαμε λοιπόν σε όλες αυτές τις ηλικίες τα παιδιά να έχουν λίγο παραπάνω υπερμετροπία για να μην κάνουν μοιοπία. Ακόμη πιο ενδιαφέρον, έτσι τουλάχιστον θεωρώ εγώ, είναι το διάγραμμα στα δεξιά, όπου μας δείχνει την πιθανότητα ένα παιδί να γίνει υψηλός μοιοπάς, πάνω από 5 διοπτρίες, αυτό που λέμε ακόμα και σήμερα παθολογική μοιοπία, σε σχέση με την ηλικία που έβαλε γυαλιά. Βλέπετε λοιπόν ότι αν ένα παιδί βάλει γυαλάκια μετά τα 11 που είπα πριν, εντάξει, πέρασε στα 12-13, δεν περιμέναμε να γίνει υψηλός μοιοπάς, το ποσοστό είναι κάτω από 20%, ίσως και κάτω από 10%. Βλέπετε. Αν έχει βάλει γυαλιά όμως στην ηλικία των 8 χρονών, το ποσοστό να γίνει υψηλός μοιοπάς είναι πάνω από 90%. Αυτό είναι πάνω μια μετανάλυση από τα δεδομένα που παρουσίασαν μέσα στα χρόνια. Έχουν κάνει πολύ καλές μελέτες στη Φιλανδία, όπως το πιστεύω, και στην Δανία, για τη μοιοπία. Και μας δείχνει, εδώ είναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι η παθολογική μοιοπία. Όχι, μία διοπτρία. Ναι, αλλά ξέρουμε από σήμερα ότι αυτό το παιδί θα έχει πάνω από 5 βαθμούς όταν σήμερα η μοιοπία δεν είναι παθολογική, αλλά αύριο να είναι. Και πια μιλάμε για αποτελέσματα που έχουν γίνει σε ανθρώπους μέσα στα χρόνια. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος αυτής της ομιλίας. Να δω πόσο χρόνο πέρασε. Τι κάνει λοιπόν το μάτι μας να μεγαλώσει? Και ξεκινάμε από τα πράγματα που περισσότερο είμαστε κατατοπισμένοι. Όλοι θεωρούμε ότι η εκπαίδευση έχει να κάνει. Η κοντινή εργασία, το διάβασμα. Σίγουρα έχει να κάνει, γιατί ξέρουμε σήμερα ότι και άνθρωποι που είχαν περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης και παιδιά που ασχολούνται πάρα πολύ με κοντινή εργασία έχουν μεγαλύτερο ρίσκο να κάνουν μοιοπία από άλλα παιδιά. Οπότε, αρκετές μελέτες, δεν έχω βάλει τις μελέτες εδώ πέρα, το δείχνουν αυτό. Ακόμη πιο ενδιαφέρον ίσως είναι αυτό το διάγραμμα που είναι από ένα review του Morgan του 2018 που δείχνει τα ποσοστά μοιοπία σε διαφορετικούς πληθυσμούς που έχουν διαφορετική εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν τα ποσοστά μοιοπία στους πληθυσμούς που έχουν πολύ εντατική εκπαίδευση, δηλαδή στην Αποανατολή, βλέπετε ότι είναι πολύ ψηλά. Και είναι χώρες, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Σεούλ, βλέπετε πόλεις είναι και όλα αυτά. Είναι όλες χώρες και βλέπετε τα ποσοστά μοιοπία είναι πολύ ψηλά. Τα μαθήματα είναι λιγότερο εντατικά στον δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο, γι' αυτό περιμένουμε να έχουμε και λιγότερο στα παιδιά. Μιλάμε τώρα ποσοστά σε παιδιά στο σχολείο. Λιγότερη μοιοπία. Σε χώρες που έχουμε ακόμη πιο περιορισμένη εκπαίδευση, στην Ινδία, στο Ντουμπάν, στο Νεπάλ, βλέπετε ακόμα λιγότερο, και στις χώρες που δεν έχουμε καθόλου εκπαίδευση επίσημη, όπως στους Κιμούς, δεν υπάρχει καθόλου μοιοπία. Οπότε δεν μπορεί παρά η εκπαίδευση να συσχετίζεται με τη μοιοπία. Γιατί τόσο, είπαμε να βάλω εδώ και λίγο δικά μας δεδομένα που είχαμε μετρήσει στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας πριν από 15 πια χρόνια, 14 χρόνια.
όπου είδαμε ότι στα παιδιά του Δημοτικού στην Ελλάδα είχαμε διπλάσια σχεδόν ποσοστά μοιοπίας από ό,τι στη Βουλγαρία. Στα παιδιά όμως του γυμνασίου, στο τέλος του γυμνασίου, αυτά τα ποσοστά ήταν ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι ενώ βλέπετε, δεν υπήρχε μεγάλη αύξηση στα ποσοστά που είδαμε στη Βουλγαρία. Με αποτέλεσμα, η διαφορά στα παιδιά, στα σχολεία που κοιτάξαμε μεταξύ Ηρακλείου και Στάρας Αγόρας, που είναι δύο πόλεις με ίδιο πληθυσμό σε δύο χώρες με ίδιο πληθυσμό και που γειτονικές χώρες μάλιστα είναι τόσο διαφορετικά. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι στην κληρονομικότητα. Ωραία. Και σίγουρα υπήρχαν, το αποδώσαμε, χωρίς να έχουμε στοιχεία βέβαια, δεν είχαμε μαζέψει στοιχεία, ότι αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την πιο εντατική εκπαίδευση που έχουμε στα σχολεία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα με τα ιδιωτικά μαθήματα στο γυμνάσιο και στο λύκειο και το περιορισμένο χρόνο που έχουν τα παιδιά έξω σε σύγκριση με τα παιδιά στην Βουλγαρία. Υπήρχαν τέτοιες δημοσίευσεις, αλλά δεν κάναμε εμείς μια τέτοια μελέτη παράλληλα ώστε να αποδώσουμε αυτές τις διαφορές. Οπότε και η εντατική μελέτη και η πίεση, η εκπαίδευση και εξωσχολική και σχολική σίγουρα επηρεάζει και αυτή τη μοιοπία. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και η μοιοπία είναι αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Σίγουρα έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε. Παλιότερα, εντάξει, είχαμε το τετράδιο. Βλέπετε, τα παιδιά είχαν τις τάσεις, όχι μόνο τώρα που τα βλέπουμε τα κινητά να τα πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά, αλλά και με τα βιβλία να πηγαίνουν πάρα πολύ κοντά και πολλές φορές να στρίβουν, να έχουν κλείσει σαν τους, να κλείνουν το κεφάλι τους, ώστε να ίσως, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά, να χρησιμοποιούν περισσότερο το ένα τους μάτι. Σήμερα, λοιπόν, με τη χρήση των παιχνιδιών και κινητών και τάμπλετ, αυτό που έχει αλλάξει είναι η απόσταση. Γιατί όχι μόνο για το γεγονός ότι πια δεν έχουμε ένα βιβλίο με καθαρά μαύρα γράμματα σε ένα άσπρο background και έχουμε μια οθόνη που έχει εξασθενισμένα χρώματα ή διάφορα χρώματα που δεν είναι τόσο ευανάγνωστα, αλλά γιατί είναι και πολύ μικρότερα. Μάλιστα, σε μια μελέτη δείξαν ότι πιο κοντά φέρουμε τα κινητά για τα video games, μετά για να διαβάσουμε και τέλος για να γράψουμε. Εντάξει, τα tablet τέλος πάντων και τα λοιπά, δεν είναι μόνο κινητά, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το διάστημα βλέπω παιδιά να έρχονται για μετρήσεις και τα περισσότερα να χρησιμοποιούν κινητά για όλη την εκπαίδευση. Ούτε καν tablet, όχι υπολογιστή. Μέσα από τα κινητά τους να κάνουν την εκπαίδευση για ώρες. Και αυτή η απόσταση, σε αυτή την ίδια μελέτη, μικραίνει όσο και επίσης υπάρχει και μεγαλύτερη κλίση στο κεφάλι, έχουν δείξει από τη μελέτη, όσο η φωτεινότητα και το contrast μικραίνει. Δηλαδή, κάποιος που έχει μια συσκευή η οποία δεν έχει καλή φωτεινότητα και δεν έχει καλό contrast λόγω της οθόνης, τόσο πιο κοντά φέρνει το κινητό. Κάποιος θα λέγει ότι αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με την προσαρμογή. Και αυτό πιστεύαμε στο 90, το 90 με το 2000, αλλά αυτή η άποψη κάπως πια έχει υποχωρήσει για το γεγονός ότι οι μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πολύ συσχέτιση μεταξύ της προσαρμογής και της μοιοπίας. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι παίρνουμε διαφορετικά ερεθίσματα, ειδικά στο κεντρική και στην περιφερειακή μας όραση, όταν πλησιάζουμε ένα αντικείμενο πάρα πολύ κοντά, πρέπει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Ο χρόνος που ξοδεύουν τα παιδιά έξω, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία λίγο σύγχυση το πόσο χρόνο κάνουν εργασία για κοντά και το πόσο χρόνο ξοδεύουν έξω, γιατί πολλές, αυτά δίνουν αλληλένδετα μεταξύ τους. Άνθρωποι που περισσότερο χρόνο διαβάζουν, ίσως έχουν περισσότερο χρόνο για έξω. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό. Μπορεί τα παιδιά να διαβάζουν και μετά να παίζουν πάλι παιχνίδια στον υπολογιστή ή στο κινητό τους. Οπότε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και αυτό στην πραγματικότητα πάλι αποτελεί μια μετανάλυση από μελέτες, είναι μια δημοσίευση του 2013, που δείχνει ότι ο χρόνος που τα παιδιά είναι έξω, εκτός σπιτιού, έχει προστατευτικό ρόλο. Εδώ λοιπόν μας δείχνει το ρίσκο πάλι να αποκτήσουν μοιοπία τα παιδιά που κάνουν αρκετή κοντινή εργασία, μεσαία κοντινή εργασία και λιγότερη κοντινή εργασία. Και βλέπετε ότι σίγουρα με λιγότερη κοντινή εργασία έχει λιγότερη πιθανότητα, αλλά αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο προστατευτικό είναι ο χρόνος που ξοδεύουν τα ίδια παιδιά εκτός. Αν λοιπόν τα παιδιά έχουν αρκετό χρόνο που ξοδεύουν εκτός, ακόμα και μεγάλη και έντονη κοντινή εργασία να κάνουν για αρκετές ώρες, έχουν μόνο 4, βλέπετε. Ενώ άμα έχουν λίγο χρόνο εκτός σπιτιού, έχουν 14 ρίσκο. Οπότε φαίνεται να είναι πιο σημαντικός ο χρόνος που τα παιδιά είναι εκτός σπιτιού από το πόσο πόσες κάνουν κοντινή εργασία. Και δύο είναι οι λόγοι που κάποιος μπορεί να σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλές υποθέσεις και θεωρίες και λιγότερα πειράματα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σε ανθρώπους. Ωραία. Οι δύο λόγοι είναι ένα. Ας πάω στον εύκολο λόγο, ότι έξω έχουμε περισσότερο φως και
και διαφορετικό ίσως μήκος κύματος στο φως που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Βέβαια, αυτό αλλάζει από χώρα σε χώρα και δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις διαφορές που μπορεί να παρατηρήσουμε σε κάποιους πληθυσμούς. Αλλά τέλος πάντων, είναι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το εξωτερικό περιβάλλον είναι διοπτρικά ομογενές. Τι θα να πούμε με αυτό? Ότι όταν κοιτάμε μακριά, και μακριά για την όρασή μας, ξέρετε ότι είναι πάνω από τα 4-5 μέτρα. Δεν είναι στο οπτικό άπειρο, ωραία. Το οπτικό άπειρο είναι κοντά στα 5 μέτρα, διοπτρικά. Οπότε, σε αυτές τις αποστάσεις, και την κεντρική μας όραση και η περιφερική μας όραση δέχεται ρυθμίσματα που έχουν την ίδια διοπτρική ισχύ. Αντιθέτως, όταν πλησιάζουμε κάτι κοντά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ισχύ που χρειαζόμαστε να κάνουμε προσαρμογή σε ένα κινητό από ότι στην περιφέρεια που είναι εκτός κινητού. Οπότε δεν υπάρχει καμία διοπτρική ομογένεια. Θα το δούμε αυτό μετά. Οπότε αυτοί οι δύο είναι οι κύριοι λόγοι. Τι ξέρουμε από τις μελέτες που έχουν γίνει στα ζώα? Αρκετά πράγματα, γιατί οι μελέτες γίνονται στα ζώα από το 70 πριν, και λίγο πριν το 70. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Ξέρουμε λοιπόν, και βέβαια τα ζώα που χρησιμοποιούσαν τα χρόνια τα παλιότερα ήταν κοτοπουλάκια. Δεν είναι ακριβώς όπως το μάτι του ανθρώπου ή το μάτι του πιθήκου, που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, αλλά ήταν το πιο εύκολα πειραματόζον. Τι ξέραμε από τότε? Άμα κλείσουμε ένα μάτι, αυτό το έχουμε δει βέβαια και σε ανθρώπους, για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε το μάτι μεγαλώνει, γίνεται μυοπικό. Αν επίσης μειώσουμε πάρα πολύ την όραση που έχει ένα μάτι, που πάλι μπορεί να συμβαίνει σε μερικούς ανθρώπους που έχουν κάποια κληρονομούμενα μονοσήματα, οπότε αυτό το μάτι να μην παίρνει πολύ πληροφορία. Εδώ στο κοτοπουλάκι τι κάνανε, χρησιμοποιούσαν γυαλάκια τα οποία διαχέαν το φως. Ωραία, πάλι συνήθως μυοπία. Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε γυαλάκια με βαθμούς, υπήρχε αντιστάθμιση. Και αυτό θα σας το δείξω μετά. Αν τα κοτοπουλάκια ήταν μέσα, μεγαλώνα σε περιβάλλοντα τα οποία ήταν μικρού χώρου, τότε πάλι μυοπία. Αν και μετά, αν είχαν κανονική όραση για κάποιο διάστημα, πάλι μπορεί να αντισταμιζόταν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να μειωνόταν η μυοπία τους. Όσο μεγαλώνει, γιατί μιλάμε τώρα για κοτοπουλάκια που μεγαλώνουν ακόμα. Όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι αν χάσουμε την προσαρμογή, δεν έχει καμία σημασία η μετροποίηση. Δηλαδή δεν γίνονται τα μάτια μυοπικά. Όπως επίσης, αν κόψουμε το οπτικό νεύρο, το οποίο βέβαια αμέσως μας δίνει την πληροφορία ότι όλη η αύξηση του ματιού οφείλεται σε υποδοχές που υπάρχουν στο σκληρό. Ότι όσο θέλουμε και να μην το πιστέψουμε, ο εγκέφαλος και η όρασή μας δεν έχει σημασία. Η παραμόρφωση που μπορεί να υπάρχει, η θόλωση που μπορεί να υπάρχει στην περιφέρεια, δίνει σήμα σε υποδοχές που υπάρχουν στο σκληρό, στο σκληρό, για να μεγαλώσει ο σκληρός στην πραγματικότητα, πριν το σκληρό. Επίσης, δεν φάνηκε να έχει σημασία το μονοχρωματικό του παραγωγικό φως, ενώ το να μεγαλώνουν τα κοτοπουλάκια σε χαμηλές ποσότητες φωτός πάλι οδηγούσε σε μυοπία. Πάμε να δούμε μερικά από αυτά. Τέσσερα, όχι πολλά. Λοιπόν, βέβαια πια δεν μιλάμε για κοτοπουλάκια, δείχνουν τα πιο πρόσφατα που αφορούν πια πιθήκους, όπου περιμένουμε να συμπεριφοράνε παρόμοιους ανθρώπους. Βέβαια, σε αυτό το πέρα το συγκεκριμένο δεν διαφέρει από τα κοτοπουλάκια. Εδώ λοιπόν έχουμε πιθήκους, στους οποίους από την ηλικία 0, από τότε που γεννιούνται, τους βάζουν γυαλάκια με διαφορετικούς βαθμούς. Εδώ βάζουν γυαλάκια τα οποία είναι συν 9. Τι σημαίνει αυτό? Κάνουν λοιπόν το μάτι των πιθήκων πιο ισχυρό. Άρα περιμένουν πιο ισχυρό μάτι. Το μάτι δεν θέλει να μεγαλώσει πάρα πολύ. Θα γίνει υπερμετροπικό. Θα μεγαλώσει λιγότερο από ό,τι θα μεγάλουν. Δίνεται μικραίνει το μάτι. Εντάξει. Και αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι μετά 100 μέρες τα μάτια γίνονται υπερμετροπικά. Αν τους βάζαν συν 6, πάλι μέναν υπερμετροπικά. Συν 3, τα μάτια γινόταν υπερμετροπικά, αλλά λιγότερο. Το ίδιο στο 0. Αν στο 0 βλέπετε πηγαίναν πολύ κοντά στη λίγη υπερμετροπία, το οποίο είναι το ιδανικό. Αν τώρα βάζαμε αρνητικούς φακούς μπροστά από τα μάτια αυτών των πιθήκων, βλέπετε ότι με το μείον 3, τι σημαίνει? Το μάτι γίνεται λιγότερο ισχυρό, η εικόνα είναι πίσω από τον αστεροειδή, άρα το μάτι βιάζεται να μεγαλώσει. Και αυτό συμβαίνει. Και το ίδιο συμβαίνει και ακόμα πιο έντονα με ένα φακό μείον 6. Άρα λοιπόν, ανάλογα με τους βαθμούς που βάζουμε τους φωνικούς, υπάρχει αντιστάθμιση στο πώς το μάτι μεγαλώνει ή το μάτι δεν μεγαλώνει πάρα πολύ, ή μεγαλώνει πάρα πολύ στην περίπτωση που η εστίαση γίνεται πίσω από τον αστεροειδή. Κάτι ήταν γνωστό από τα κοτόπουλα, αλλά επιβεβαιώθηκε κιόλας σε αυτές τις μελέτες του Ελ Σμιθ και για τον πίθηκο. Ακόμη πιο ενδιαφέρον αυτά τα πειράματα εδώ πέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αλλάξανε μόνο την ισχύ στο μισό οπτικό πεδίο. Το
το κροταφικό ή το ρινικό οπτικό πεδίο έπαιρνε κανονική πληροφορία, το άλλο οπτικό πεδίο έπαιρνε μια πληροφορία τα οποία ήταν είτε με μυοπικούς φακούς, άρα έπρεπε να μεγαλώσει το μάτι, ή με υπερμετροπικούς, άρα έπρεπε το μάτι να μην μεγαλώσει τόσο πολύ. Αυτό που συνέβηκε ήταν να παραμορφωθεί το μάτι. Στην πλευρά λοιπόν που αναλογούσε το οπτικό πεδίο που έπρεπε να μεγαλώσει, μεγάλωσε. Άρα μιλάμε ότι η αύξηση του ματιού, βλέπετε, μπορεί να γίνει και τοπικά, μόνο σε μία περιοχή. Μάλιστα, μια μελέτη το έχουν κάνει στο 1 τέταρτο και βρήκαν ότι μόνο το 1 τέταρτο του ματιού σε ένα σημείο συγκεκριμένο μεγάλωνε, σαν δηλαδή ένα σταφύλωμα άναρχο σε ένα σημείο του ματιού, γιατί εκεί πέρα έπρεπε να μεγαλώσει. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο σημασία έχει λοιπόν και όχι μόνο η κεντρική αλλά και η περιφερική όραση. Ακόμη περισσότερο, αυτό το έδειξε η επόμενη έρευνα, η πιο πρόσφατη που έγινε από τον Ελ Σμιθ, ο οποίος τι έκανε. Χρησιμοποίησε στην πραγματικότητα diffuser spectacles, δηλαδή πια γυαλάκια που διαχέουν το φως, από δεν είχαν όραση, τα οποία στο κέντρο 4 ή 8 χιλιοστά είχαν κανονικό άνοιγμα. Οπότε, αλλά περιορίζανε το οπτικό πεδίο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, γραφικά λίγο, θα δείτε εδώ πέρα ήταν θολή η ώρα στην περιφέρεια, ενώ στο κέντρο δεν ήταν θολή. Και έτσι το συγκρίνανε με μάτια τα οποία δεν είχαν αυτή την παραμόρφωση. Τι βρήκανε, ότι τα μάτια τα οποία είχαν θόλωση στην περιφέρεια μεγαλώσανε περισσότερο από τα μάτια τα οποία δεν είχαν θόλωση. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, παρά που είχαν ανεμπόδιστη κεντρική όραση αυτή η πίθηκη, επειδή υπήρχε θόλωση στην περιφέρεια, τα μάτια μεγαλώσανε περισσότερο από ό,τι θα μεγαλώνουν αν δεν είχαν τίποτα. Που σημαίνει ότι η περιφερική, στην πραγματικότητα εδώ πέρα, όραση, αν όχι όραση, ας το πω καλύτερα, η περιφερική εστίαση, είναι πάρα πολύ σημαντική και παίζει σημαντικό ρόλο το πώς το μάτι μεγαλώνει. Αυτό τώρα είναι η πιο πρόσφατη μελέτη και αποφάσισα να βάλω, όπως βλέπετε, μία από την καθεμία, που δείχνει το αν έχει σημασία το φωτισμός στην αύξηση στην ανάπτυξη του οφθαλμού στα πρωτοχρόνια ζωής. Γιατί έγινε αυτή η μελέτη, γιατί είχαμε πει ότι σε κοτοπουλάκια είχαν δείξει ότι πραγματικά υπήρχε μοιοπία και μάλιστα αυτό το είχαν συσχετίσει με το γεγονός ότι σε ψηλά επίπεδα φωτισμού αναμένουμε μεγαλύτερα επίπεδα ντοπαμίνης, τα οποία αλλάζουν την έκφραση των γονιδίων και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση, όχι σε αύξηση του αξιολικού μήκους. Αυτές οι μετρήσεις γύρανε σε επιθήκους πάλι και δείξαν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ακριβώς το ανάποδο συνέβηκε. Μάλιστα, σε χαμηλό φωτισμό, όχι μόνο δεν είχαν μοιοπία τα επιθήκοι, αλλά αποκτήσαν στο τέλος υπερμετροπία. Και εδώ βλέπετε είναι τα δύο επίπεδα φωτισμού που δείξαν ότι έχουν βέβαια την ίδια, είναι απλά μείωση στην ένταση, όπως υπήρχαν κάποια προηγούμενε μελέτες στα κοτοπουλάκια, δεν υπήρχε αλλαγή στη σύσταση του μήκου σχήματος. Και όπως βλέπετε, εδώ είναι. Οι πίθηκοι οι οποίοι μεγαλώσανε στο κανονικό φως, που βλέπω ότι η διάθλασή τους δεν γίνανε μοιοπική, αλλά άλλαξε κατά 1,5-2,3, γίνανε λιγότερο υπερμετροπική, όπως τα περιμέναμε, σε 150 μέρες. Και εδώ δείχνει τι έγινε σε χαμηλό φωτισμό, ότι τα μάτια αυτά δεν μεγαλώσανε, μείνανε υπερμετροπικά. Λοιπόν, τα ζωικά μετρήσεις, τα πειράματα στα ζώα δείξαν ότι έχει μεγάλη σημασία τόσο εξωτερική, αλλά σίγουρα και η περιφερική μας και η εικόνα στην περιφέρεια του αμυστοειδή. Για την ανάπτυξη της μοιοπίας, αλλά και για την υπερμετροποίηση. Και ότι αν υπάρχει υπερμετροπία στην περιφέρεια, σχετική υπερμετροπία στην περιφέρεια, τότε θα αναπτυχθεί μοιοπία. Δεν φτάνει μόνο να διορθώνουμε το διαθλαστικό σφάλμα για το αξιολογικό μήκος, αλλά πρέπει να δίνουμε σημασία και στην περιφέρεια. Πώς συμβαίνει αυτό? Ωραία, το πω. Λίγο δύσκολο. Πάλι θεωρείς υπάρχουν, δεν υπάρχει κάποια απόδειξη. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι ανιχνευτές που να μας δίνουν πληροφορίες για το πώς θα κατευθυνθεί η αύξηση του ματιού στην περιφέρειά του. Κάποιοι οπτικοί, θα δείξω ένα slide που είναι μια θεωρία που αρέσει και έχει να κάνει με τον αστιγματισμό που υπάρχει στην περιφέρεια. Το δεύτερο είναι ότι για να συμβαίνει αυτό το πράγμα, αυτοί οι ανιχνευτές ως τώρα, όταν η ζωή μας είχε άλλους τρόπους όρασης, δηλαδή ήμασταν έξω, μπορούσαν να ελέγξουν καλά να ελέγξουν το πώς μεγαλώνει το μάτι, ενώ σήμερα που αυτό έχει διαταραχθεί με την πολύ κοντινή εργασία και την ανομοιογένεια που υπάρχει στην διαθλαστική ισχύ, να προκαλεί να μην τους βοηθάει και να μην μπορούν να το ελέγξουν. Στην περιφέρεια του αμυστοειδή,
όχι μόνο έχουμε λιγότερους φωτοϋποδοχείς και, πολύ λιγότερη πυκνότητα γαλλικών κυττάρων, που σημαίνει ότι ακόμα και τέλεια οπτικά να είχαμε, καλή ώρα δεν θα είχαμε, θα είχαμε πάνω από περίπου ένα δέκατο, αλλά έχουμε και παραμορφωμένα οπτικά. Οπότε, με κάποιο τρόπο, τα οπτικά συμβαδίζουν με την πυκνότητα των γωνίων. Και μάλιστα αυτό που υπάρχει πάρα πολύ είναι πλάγιος αστιγματισμός. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα, στο κέντρο του ματιού δεν έχουμε συνήθως, το μάτι έχει ελάχιστο αστιγματισμό, το μετροπικό μάτι, και στην περιφέρεια αυτό μπορεί να φτάνει μέχρι σύμπλην 3 διοπτρίες. Αυτός ο αστιγματισμός, λοιπόν, σε ένα εμετροπικό μάτι, τι σημαίνει? Ότι στην περιφέρεια μία εικόνα εστιάζεται πίσω από το μάτι και η εικόνα από τον άλλο άξονα εστιάζεται μπροστά από το μάτι, και με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αντιληφθεί πώς πάει να μεγαλώσει το μάτι και να μεγαλώσει πειθαρχημένα, χωρίς να αποκτά μοιοπία, σε περιπτώσεις που το διοπτρικό περιβάλλον είναι ομοιογενές στο παρελθόν. Σε περιπτώσεις που λέμε σήμερα κάποιος αποκτά μοιοπία, βλέπετε και οι δύο αυτές οι εικόνες είναι μπροστά, οπότε δεν μπορούν αυτή η πραγματικότητα οι ανιχνευτές να δράσουν σωστά, και αυτό προκαλεί περαιτέρω αύξηση της μοιοπίας. Αυτή είναι μια υπόθεση. Προσπαθώντας να δούμε για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο η περιφέρεια παίζει ρόλο. Και σήμερα ξέρουμε ότι παίζει ρόλο, γιατί και οπτικά βοηθήματα, φακή επαφή που χρησιμοποιούμε για να αλλάξουν διάσταση στην περιφέρεια, με κάποιο τρόπο ελέγχουν την εξέλιξη μοιοπία. Το γεγονός ότι έχουμε λιγότερη μοιοπία στην περιφέρεια από ό,τι στο κέντρο, κάτι το οποίο σας το έδειξα και με τις μαγνητικές τομογραφίες που γίνανε τότε σε μερικά μάτια, το έχουν δείξει διάφορες μελέτες. Η πρώτη είναι εδώ του Μίλοντο το 1981, που έδειξε ότι οι μοίωπες στις 40 μοίρες έχουν περίπου στις 30, έχουν 2 με 3 διοπτρίες λιγότερη μοιοπία από ό,τι στον αξονικό, κάτι που δεν συμβαίνει στο μετροπικό μάτι, ενώ το αντίθετο σχεδόν συμβαίνει στο υπερμετροπικό μάτι. Αυτό είναι ακόμα μία άλλη μελέτη του Μου του 2001, που πάλι έδειξε λιγότερα βέβαια ποσοστά, στις 30 μοίρες τώρα βέβαια, πιο κοντά, έδειξε εδώ περίπου μία διοπτρία λιγότερη μοιοπία στην περιφέρεια από ότι σε αντίθεση πάλι με τους εμέτροπες και τους υπερμέτροπες που έχουν λίγο στην πραγματικότητα περισσότερη μοιοπία στην περιφέρεια από το κέντρο της όρεξης. Το αποτέλεσμα τι είναι? Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα κλασικό οπτικό βοήθημα, ένα γυαλί φακό επαφής, για να διορθώσουμε το αξονικό μήκος του οφθαλμού, αυτό που καταφέρνουμε είναι να διορθώσουμε πολύ καλά την αξονική του μοιοπία, αλλά να έχουμε μια υπερμετροπική πραγματικότητα, βλέπετε πέρα, διόρθωση στην περιφέρεια, που μπορεί να δίνει σήμα στο μάτι να μεγαλώσει περισσότερο για να φτάσει αυτή την εικόνα, μια και η περιφερική τελικά εικόνα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που λέει λοιπόν με το περιβάλλον, με αυτό θα τελειώσω, το τι έχει αλλάξει. Εδώ είναι μια προσπάθεια που είχε κάνει ο Νίλ Τσάρμα πριν 10 χρόνια, δείχνοντας ότι όταν ένας άνθρωπος κάθεται μέσα στο σπίτι του και ταυτόχρονα κάνει μια κοντινή, βλέπει τηλεόραση, μπορεί η κεντρική του όραση, σε αυτή την απόσταση, η διοπτρική ισχύ, όσο εδώ πέρα στα 2 μέτρα, εντάξει, ήταν τηλεόραση, να είναι 0,6, 0,5, περιμέναμε διοπτρίες, αλλά η περιφερική του όραση δέχεται ρεθίσματα τα οποία έχουν διαφορετικές διοπτρίες. Εδώ κοντά είναι στα 20 εκατοστά κάτι, οπότε έχει 5 διοπτρίες. Εδώ ο καναπές είναι στο 1 μέτρο, οπότε έχει μια διοπτρία. Οπότε ο αφιστροειδής δέχεται διαφορετικά διοπτρικά, σε ισχύ διοπτρικά ρεθίσματα στο κέντρο και στην περιφερειά του. Αν βρισκόμαστε έξω, τότε καταλαβαίνω ότι όλα τα ερεθίσματα που βρισκόμαστε είναι πολύ μακριά, οπότε δεν υπάρχει ομοιογένεια στον διοπτρική ομοιογένεια στον αφιστροειδή. Αντίστοιχα, σε μια μελέτη αργότερο φίτροφε, τι έκανε, είχε αναπτύξει ένα υπολογιστικό πρόγραμμα και πήγε και πήρε διαφορετικές εικόνες έξω και μέσα για να δει πόσο διαφέρει πάλι η διαθραστική ισχύ στις εικόνες που μπορεί να έχει ένα μάτι όταν βρίσκεται έξω και μέσα. Και βλέπετε και τις εδώ πέρα τις αναπαράστησες σαν μπλε και κόκκινο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα κόκκινο νομίζω ήταν κάτι που ήταν πιο κοντά και μπλε πιο μακριά. Και βλέπετε ότι έξω δεν υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβολή την ώρα. Ενώ σε εσωτερικούς χώρους τώρα, κοντά σε ένα υπολογιστή, να κοιτάω ένα απλά για τον υπολογιστή, βλέπω ότι υπάρχει τεράστια ομοιογένεια στη διοπτρική ισχύ μεταξύ περιφερικής και κεντρικής όρασης, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μοιοπογένεια. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, η μοιοπία σίγουρα αποτελεί μια επιδημία στις χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά
οι υπόλοιπες χώρες ακολουθούν και ο δυτικοδυτικός κόσμος πρώτος. Σίγουρα η κοντινή εργασία και η εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας που προκαλεί την εμφάνιση μυοπίας και την ανάπτυξη της μάλλον, και φαίνεται ότι ο χρόνος έξω αποτελεί ένα προστατευτικό παράγοντα. Η εμετροποίηση ελέγχεται τόσο από το αξονικό μήκος, από την διάθεσή μας στον άξονα του αυτοκίνητου, αλλά τόσο επίσης και από την περιφέρειά του. Το πόσος βαρύτητα υπάρχει στο ένα και στο άλλο, δεν υπάρχουν κάποιες μελέτες που εύκολα μπορούν να το δείξουν σήμερα. Αλλά το παρελθόν, το γεγονός ότι περισσότερο χρόνο ήμασταν έξω, όλοι μας, αυτό φαίνεται να έπαιζε ένα προστατευτικό ρόλο, γιατί υπήρχε μια ομοιογένεια στη διοπτρική ισχύ των ερεθισμάτων που δεχόμαστε, ενώ σήμερα με το να έχουμε πολύ περισσότερη κοντινή εργασία και για πολύ περισσότερη ώρα, αυτό φαίνεται να έχει διαταράξει την όλη αυτή τη διαδικασία και να προκαλεί κατά πάσα πιθανότητα την αύξηση μυοπίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ωραία. Θα δώσουμε όχι πολύ χρόνο, 5-10 λεπτά, για να, αν μπορούμε να απαντήσουμε σε κάποιες από αυτές. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά. Λοιπόν, να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που έγιναν. Η πρώτη είναι, πώς επηρεάζουν οι μύοπες γονείς στην εμφάνιση της μυοπίας? Υπάρχουν ευθύς ερώτησες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι αυξάνουν το ρίσκο εμφάνισης μυοπίας αν έχουμε ένα γονέα. Αυτό περίπου διπλασιάζεται σε σχέση με το να μην έχεις κανένα γονέα με μυοπία. Αν έχεις δύο γονείς, αυτό η πρώτη μελέτη έδειχνε ότι περίπου οκταπλασιάζεται η πιθανότητα να κάνει μυοπία σε σχέση με το να μην έχεις κανένα γονέα. Και κάποιες πιο πρόσφατες μελέτες δείξαν λιγότερο ρίσκο, νομίζω 5 με 6. Οπότε σίγουρα υπάρχει η γενετική προδιάθεση, το πούμε αυτό, παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση της μυοπίας. Δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει στο ποσό πάλι της μυοπίας. Δεν υπάρχουν μελέτες που να έχουν δείξει τέτοιες ερωτήσεις, όσες τουλάχιστον γνωρίζω εγώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση, οι επόμενες μάλλον είναι πιο πρακτικές για τους οπτικούς, οπτομέτρες και τους οφθαλμίατρους. Ποιες συμβουλές θα δίναμε σε γονείς που τα παιδιά τους δείχνουν ή έχουν την τάση να εμφανίσουν μυοπία? Με βάση αυτή την παρουσία που έχω κάνει, που είναι το πρώτο, η πρώτη, όπου δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στο τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα εμείς, πώς μπορούμε να δράσουμε εμείς με οπτικούς τρόπους ώστε να ελέγξουμε την μυοπία, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να τους πούμε είναι να έχουν λιγότερη κοντινή εργασία, μάλιστα μη χρησιμοποιώντας όταν διαβάζουν κινητά. Το τάμπλετ είναι καλύτερο από το κινητό, οι υπολογιστές είναι καλύτερο από το τάμπλετ, και να έχουν περισσότερο χρόνο έξω. Αυτές είναι οι δράσεις χωρίς που μπορούμε, οι συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον, χωρίς ένα να έχει το παιδί που εμφανίσει ακόμα μυοπία, γιατί μετά δείχνει ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το πόσο θα αυξηθεί. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άλλοι τρόποι σήμερα που μπορούμε να ελέγξουμε την μυοπία, να μην αυξηθεί τόσο το δωμάτιο, το οποίο θα αναφερθούμε στην επόμενη παρουσία. Αυτό θα έλεγα, ότι μάλλον απασχολούν πολύ τους οπτικούς και η αποκατάσταση, οι λύσεις. Και περνάμε και στην τρίτη ερώτηση, τουλάχιστον από το Zoom. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τι ισχύει για τους μαλακούς πολυεστιακούς φακούς επαφής για τον έλεγχο της μυοπίας? Ναι, και αυτό θα αναφερθώ σε επόμενη παρουσίαση, όπου θα παρουσιάσω όλη τη βιβλιογραφία, που όση βιβλιογραφία τουλάχιστον έχουμε διαβάσει σχετικά με αυτό. Είναι ερώτηση για το επόμενο πάλι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αν υπάρχουν άλλες γενικότερες ερωτήσεις, θα μπορέσουμε ίσως να τις απαντήσουμε στο Facebook. Βέβαια, θα μας δώσετε λίγο χρόνο, να ξεκουραστούμε.
Και είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λίγο άβολο. Είναι για μένα άβολη η παρουσίαση μέσα από έναν υπολογιστή. Και ας έχω μπιοπία, βλέπω καλά κοντά. Αλλά πάντα μου άρεσε να υπάρχει επαφή και όσο αφορά τις συζητήσεις και τις ερωτήσεις, αλλά και να χρησιμοποιούμε λίγο body language, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό της φίλης μου. Αλλά ελπίζω να τα καταφέραμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσταν εδώ και υποσχόμαστε ότι θα οργανώσουμε ακόμα ένα, όπου θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις που ήδη κάνατε, ίσως και κάποιες περισσότερες. Ευχαριστώ ξανά.